Τον πρώτο εισηγητή της απογευματινής συνεδρίας, τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα τα ηθικά και κοινωνικά θέματα του καταλόγου και ο θεσμός της νηστείας. Σεβασμιότατε, κύριε Συνομαλιότατε, άγιε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, εις εκ των ελαχιστοτάτων πρεσβυτέρων της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, εγώ ολίαν ισνόφωνος και βραδύμνωσος, καλούμε να μιλήσω για θέματα τα οποία πλειάδες θεοφωτίστων, Αγίων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων και όχι μόνο, θεοπνεύστος και με ασύλληπτη αγιοπνευματική και οι πλήστοι εξ αυτών με αυθονούσαν την θύρα θεοσοφία, όρισαν, υπεραυθονούσεις μάλιστα και της μακροτάτης και φίλος του εργοτάτης αυτών ποιματικής εμπειρίας. Παρακαλώ λοιπόν να δεχτείτε το δίλεπτο της δικής μου συμβουλής. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο του Αγίου Συνόδου του Νέου Θεολόγου που μιλάει, είναι ο πρώτος θεολογικός και στην αρχή, στο πρόλογό του, λέει ο Άγιος Συνόδος Θεολόγος ότι με πάρα πολύ φόβο και σεβασμό θα πρέπει να μιλάμε για τέτοια θέματα. Παραλείπω το κείμενο, θα το δείτε γραμμένο όταν θα δημοσιευθεί. Ας αναλογιστούμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, τι θαύμα ήταν αυτό το να καταφθάνουν για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Οίκαια από όλα τα μέρη του κόσμου 318 Άγιοι Πατέρες, σακάτιδες από τους τελευταίους διωγμούς κατά των Χριστιανών και να γίνονται καλοδεχούμενοι από τον Ανώτατο Άρχοντα της τότε Οικουμένης, μη βαπτισμένου ακόμα, αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετέπειτα Άγιο Μέγα Κωνσταντίνου, ο οποίος έσκυβε και ασπαζόταν τις σουλές και τα τραύματα των Αγίων Ιεραρχών. Με τι καρδιά και με τι ψυχή θα ανοίξουμε εμείς τα πύληνα χείλη μας για να επαναδιαπραγματευτούμε τα όσα αυτοί καλώς ή μάλλον άριστα εδογμάτισαν. Αφετέρου, πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους σε αρχαίους, συγχρόνους, νεωτερικούς, μετανεωτερικούς? Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας πιστεύει στην ενότητα του ανθρωπίνου γένους από του πρώτου ζεύγους του Αδάμ και της Εύας μέχρι των ημερών μας και μέχρι των εσχάτων. Ο Χριστός μας θυσιάστηκε μόνο για κάποιους ανθρώπους και όχι για πάντας τους κατοικούντας επί της γης. Από την πρώτη λοιπόν προσυνοδική πανορθόδοξο διάσκεψη 21 έως 28 Νοεμβρίου του 1976 διαφέρονται οι προθέσεις και προοπτικές της συγκληθισωμένης Αγίας εντός εισαγωγικών και μεγάλης πανορθοδόξου συνόδου. Διεκδικούσει στο Κύρος και την Αγιοπνευστία Οικουμενικής. Αμέσως μετά, στις 7 Μαΐου του 1977, ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιουστίνος Πόβοβιτς, ο σήμερον Άγιος της Εκκλησίας μας, απέστειλε ηκετευτικόν υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξης Εκκλησίας με σοβαρές παρατηρήσεις που δήλωναν τις προϋποθέσεις συγκλήσεως μιας τέτοιας συνόδου. Δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη από κανένα των εμπλεκομένων θεολόγων κατά τις μεταγενέστερες προσυνοδικές διασκέψεις μέχρι σήμερα. Το λυπηρότερο όμως είναι ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι θεοφώτιστες αγιοπνευματικές εμπειρίες όλων των Αγίων Πατέρων των Μεγάλων Οικουμενικών Συνόδων της Αγίας Εκκλησίας μας. Συνοδικός επομένως πλέον εδραιώνεται και νομιμοποιείται η μεταπατερική
Στρεφ Θεολογία με τις κάτωθεν προϋποθέσεις. Ο κατάλογος των θεμάτων και η μεθοδολογία της προπαρασκευής της φανερώνουν αντισυνοδικό φρόνημα και μια νεοπαπιστική, όπως τη λέει ο Άγιος Ιουστίνος, επιβολή μιας οικουμενιστικής συνόδου. Μετά μάλιστα από τη συνολική εικόνα της Β' Βατικάνια Συνόδου που έχουμε αποκρισταλώσει, η προετοιμαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, σε εισαγωγικά βέβαια, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά δεινής ολοκληρωτικής παπικής συνόδου σαν της Δευτέρας Βατικανής, η οποία ισχυροποίησε και επίφξησε το παπικό πρωτείο και το παπικό αλάθητο. Απλή απομίμηση οικουμενιστικών, ουμανιστικών, νεοποθητικών συνεδρίων ετοιμάζεται. Το ότι οι πρώτοι, αλλά και οι πέντε λοιπές προπαρασκευαστικές προσυνοδικές διασκέψεις μέχρι και την τελευταία των προκαθημένων έχουν σαφέστατα το χαρακτήρα κοσμικού συνεδρίου και όχι ορθοδόξου συνόδου φαίνεται και από το τεράστιο αρχικά αριθμό θεμάτων, 40 αρχικά, τα οποία κατέληξαν στον αριθμό 10 περίπου και λιγότερος τελικά, ασύμβατος αριθμός πάντων με τον αριθμό των θεμάτων των Οικουμενικών Συνόδων. Εκτός κι αν οι προεδρεύοντες στις επιμέρους συνεδρίες έχουν αποφασίσει προσυνοδικώς τα πολλά επιμέρους θέματα να τα διεξέλθουν συνοπτικώς και το ένα ή δύο να τα αναδείξουν ως μείζονο σημασίας, όπως είναι η σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό του ΨΕ. Ήδη έχουν προηγηθεί κείμενα των διαφόρων πατριαρχικών που θεωρούν ως μία και ενιαία Εκκλησία την Ορθόδοξη μαζί με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό. Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι ήδη είναι προσκεκλημένοι στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο παρατηρητές ετερόδοξοι, αυτό σημαίνει ότι ανετότατα μπορεί να προσφωνηθούν με τους εκκλησιαστικούς βαθμούς τους και εκκλησιαστικούς εισαγωγικά ως βαθμοφόροι της Εκκλησίας του Χριστού. Η μέλουσα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι αδιανόητο να αναμίξει τα άνοιχτα, δηλαδή τη διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας με την αιρετική επίδραση των παπικών παρατηρητών ή των μελών του ΨΕ. Φανταστείτε, αγαπητοί αδελφοί, τι λειτουργία θα επιτελέσουν τα ΜΜΕ. Θα πάρουν μία εικόνα και μέσα από τον ναό, τον Άγιο Μινά, του Ηρακλείου, θα δείξουν στα πλάγια ή στα οπίστια ή στις μπροστινές σειρές τους κοκκινοφόρους ή ασπροφόρους παρατηρητές μία εικόνα, χίλιες λέξεις που ισοπεδώνουν τη διαφορά μας, την εκκλησία μας δηλαδή, με το σύνολο των πανερετικών. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, δεν επινοούσε τεχνητός, δεν εξεύρισκε θέματα για να συνέλθει και να συνεδριάσει στις συνεδριάσεις Οικουμενικών Συνόδων. Μόνο για ένα ή δύο, ότο πολύ, τρία δογματικά θέματα ήταν αυτά για τα οποία συνέρχονταν. Θεωρούσαν μάλιστα απαραίτητο οι Άγιοι Πατέρες να βρίσκονται παρόντες άπαντες, οι επίσκοποι της Οικουμένης, με ίση μάλιστα ψήφο για τόσο σοβαρά θέματα. Η νοοτροπία αυτή προήλθε από τις Αποστολικές Συνόδους, όπου παρευρίσκονταν άπαντες οι 12 και οι δυνατόν οι 70 και οι άλλοι του Πληρώματος των Πιστών. Αριστείνδιν Οικουμενικές Συνόδους δεν είχαμε ποτέ, το τόνισε ο κ. Ελεγγύρης το πρωί. Το σημερινό επιχείρημα της πληθώρας των Επισκόπων και των τεραστίων αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν για να συναχθούν επί το αυτό
Δεν αξίζει να προσπαθήσουμε να το αναιρέσουμε λόγω των πολλών και συγχρόνων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας. Κατά τον Άγιο Ιστίνο Μπόποβιτς και κατά τους Αγίους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, ο κατάλογος των θεμάτων δεν προετοιμάζεται. Τα θέματα θα πρέπει να είναι ή χριστολογικά ή σωτηριολογικά ή εκκλησιολογικά. Το παμπεριεκτικό πρόσωπο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και η σωτηρία της εικόνας Του, δηλαδή του ανθρώπου, προκαλούσαν τη σύγκριση των Οικουμενικών Συνόδων δια των Αγίων Ενεργειών της Εκκλησίας Του και δια διαταγμάτων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Φόβος και τρόμος καταλάμβανε τους υπευθύνους άρχοντες μπροστά στο διασπαστικό μίασμα των αιρέσεων, των σχισμάτων και των πολλαπλών ρηγμάτων της ιδωλολατρίας. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, που από χρόνια προετοιμάζεται, δεν έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί τα ενδιαφέροντά της είναι κατακερματισμένα σε επιμέρους θέματα ηθικής φύσεως, με στόχο τη διείσδυση και επικράτηση της κοσμικής νεωτερικής ή μετανεωτερικής ή καλύτερα μεταπατερικής συγχρόνων νοοτροπίας στη θεολογία, στην παράδοση, στους ιερούς κανόνες εκκλησίας μας, στο ήθος της, στην νοοτροπία της. Επιχειρείται μάλιστα, όπως θα δείξουμε κατωτέρως, συγκεκριμενοποίηση και ρύθμιση της οικονομίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και προσομοίωση του κανονικού δικαίου της Αγίας Ορθοδοξίας μας προς το παπικό, το οποίο αυστηρά ορίζει και την ακρίβεια και την οικονομία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, δια των Ορθοδόξων ποιμένων της, τόνιζε πάντοτε τη θεόπνευστη ακρίβεια των κανόνων της, εφάρμοζε όμως και απέραντη και ασύλληπτη οικονομία στα μέλη της, που όντας ασθενή διαφόρων επιπέδων τα οικονομούσε και τα χριστοοικονομεί στο σώμα της Εκκλησίας με μακαρία Θεία Κεφαλή, τον Θεάνθρωπο Κύριο μας Ιησού Χριστό και μέλη όλους μας δικαίους και μετανία αμαρτωλούς. Μια σκηνοθετημένη σύνοδος δεν μπορεί να στηθεί, φωνάζει από το 1977 ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ούτε ευαγγελικό, ούτε ορθόδοξο, ούτε κανονικό θα ήταν να επιτραπεί σε ένα εκ των Πατριαρχείων να οδηγήσει την Ορθοδοξία στο χείλος της Αβύσσου, εφόσον τα μείζωνα θέματα α' της εκπροσωπήσεως και δεύτερης θεματολογίας είναι αντίθετα προς την παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων. Τι να πούμε για τα επιμέρους? Ας έρθουμε πιο συγκεκριμένα στο βασικό θέμα μας, το θέμα της νηστείας. Μέσα στον Παράδεισο ο ίδιος ο Κύριος, ο άσαρκος λόγος, ο συνδημιουργός με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τελευταίου δημιουργεί εκ του χώρου τον άνθρωπο, τον Αδάμ της πλευράς αυτού και εκ της πλευράς αυτού την Εύα, κατ' εικόνα αυτού. Μέσα στον Παράδεισο ζουν τον παρθενικό τρόπο ζωής, ενώ παραλλήλως ο Θεός τους ευλογεί ως ζεύγους και τους εύχεστε, το αυξάνεστε, πληθύνεστε, πληρώσατε, κατακυρεύσατε. Συνδέει δε την άκρως αρχοντική αυτή ευλογία του με την απαγόρευση της γεύσεως εκ του καρπού του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του πονηρού. Ευλογία συνυφασμένη με την νηστεία και με την προοπτική της καταχάρη Θεός Ρώστος. Χαρισματική και μακαρία η διαμονή τους μέσα στον πλούσιο σε χάρη και ωραιότητα παράδεισο της τρυφής, αενάως τροφοδοτούμενη από την πληρότητα της κοινωνίας τους με το Θεό. Ο Ιερός Ισόστομος λέγει ότι πλάσα στον άνθρωπο ο Θεός ευθέως και εκ των προημίων το πρωτοπλάστο ταύτην δέδωκε την εντολή, και η εντολή ήταν απαγόρευση όχι από κάτι κακό, αφού το δέντρο της γνώσης ήταν ένα από τα καλά
λίαν δημιουργήματα του Θεού. Έχουμε τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, καταπληκτικούς, που στέφονται στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουν τον Μωυσή. Βλέπει τον Μωυσή και τον Ηλία, που πριν ο Μωυσής παραλάβει τον νόμο νηστεύει 40 ημέρες, ο Ηλίας το ίδιο στο όρος χωρεί. Στη Γενή Διαθήκη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, οι προφήτες, όπως αναφέρθηκε το πρωί, επίσης ήταν άνθρωποι της νηστείας και της ασκήσεως. Οι πράξεις των Αποστόλων μιλούν ασταμάτητα για τέτοιες ασκήσεις πνευματικές με προεξάρχουσα την νηστεία, η οποία απευθύνεται και χρηστοποιεί και την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους η νηστεία ως βασική πνευματική και σωματική άσκηση συνδυαζόμενη με την ανάμνηση της προδοσίας, της σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθιερώνει Τετάρτη και Παρασκευή, πολύ σύντομα να δίεται από τα σπλάχνα της εκκλησιαστικής κοινότητος η τεσσαρακονθήμερη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, ως χαρισματική μίμηση της τεσσαρακονθήμερης νηστείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μεταγενέστερα, από την παθοκτόνο ωφέλεια του 40ήμερου θεσπίστηκε το τριήμερο αποχής από κάθε τροφή. Το Ιερό Τριήμερο γενικεύεται ως ενθουσιαστική σωματοπνευματική θεραπεία εφόδου, effort therapy, ακόμα και στις πολυπληθείς ενορίες των μεγάλων πόλεων της ελληνικής Ορθοδόξου πατρίδας μας. Κληρικοί με τις οικογένειές τους συναμιλώνται με τα δημίων αγωνιστών μοναχών και μοναζωσών, προσφέροντας αυτό το ιδιάζον ευλογημένο μικρό μαρτύριο στην αγάπη του Χριστού. Το αλάβωτο όλης της Μεγάλης Σαρακοστής κατορθώνεται αφού τοποθετήθηκαν οι ιερές βάσεις νηστείας και συμμετοχής στις θεόπνευστες ιερές ακολουθίες. Αναλογικώς κυλίαν ποθητός αναμένουν οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί εν το κόσμο τις εξαιρετικές ευκαιρίες νηστείας των Χριστουγέννων, της Μητροπόλεως των Εορτών, του Θερινού 15 Αυγούστου, των Αγίων Αποστόλων. Ζηλεύουμε όντως εμείς ιερωμένοι εν το κόσμο τον Ιερό Ζήλιο Οικογενειαρχών, μητέρων, εφήβων, κοριτσιών, μικρών παιδιών και υπερηλίκων που φιλοτιμούνται σε αυτές τις άγιες περιόδους και συναγωνίζονται στον άριστο αγώνα της Αγιωτάτης Μητρός Εκκλησίας μας. Οι πιστοί μας δεν περιμένουν τεκμηριωμένες ομιλίες επιστημονικού επίπεδου για να πιστούν και να προετοιμαστούν για το άθλημα της νηστείας, αλλά εισέρχονται στην αρένα με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και το υπέρ παν παράδειγμα θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιάννης ο Σιναίτης, παραλείπω τα χωρία, επίσης πάλι ο Μέγας Βασίλειος μας λέει «Εκακόθημεν δια της αμαρτίας ή αθώμεν δια της μετανοίας, μετάνοια δε χωρίς νηστείας αργή». Επίσης έχουμε χωρία πολλών άλλων Αγίων Πατέρων που θα τα δείτε στη δημοσίευση που θα γίνει των πολλών εισηγήσεων. Η πρόταση της Μεγάλης Συνόδου περί νηστείας στις προσυνοδικές φυσικά δεν θα ήταν ακύρωσή της. Πλέκεται το εγκόμιό της και η μεγάλη σημασία της στη ζωή του ανθρώπου. Όμως το δηλητήριο της αλωτριώσεως βρίσκεται στην πρόταση για εξουσιοδότηση στις κατατόπους εκκλησίες να διευθετήσουν την οικονομία περί νηστείας οι ίδιες ανάλογα με τις ανάγκες των συγχρόνων ανθρώπων. Επαφείεται στην πνευματική διάκριση των κατατόπους εκκλησιών να καθορίσουν το μέτρο της φιλανθρώπου οικονομίας. Ωστόσο, ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας... Πάτερ Σαράντια, έχετε δύο λεπτά ακόμα. Το άκουσα. Ευχαριστώ. Υπήρξε αφιλάνθρωπος. Εφαρμόζει χριστοφιλανθρωπότατα
σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, στην οικονομία, σε όλο το μεγαλείο της. Αν η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος επιβάλλει νέες μεταρρυθμίσεις, ημερών νηστείας και προφών, θα προσομοιάσει προς τον παπικό ολοκληρωτισμό του κανονικού δικαίου, που καθορίζει θεσμικά και ασφιχτικά ακόμα και την οικονομία. Εκ της εμπειρίας μας φρονούμε ταπεινώς ότι δεν χρειάζεται να γίνει καμία επίσημη σύγκληση της περίοδου της νηστείας των Χριστουγέννων από μια τέτοια σύνοδο. Ούτε άλλες προσθήκες τροφών σε λάδι και ψάρι, η άφθονη παπική περιπτωσιολογία μειώνει το κύρος αυτής της συνόδου, αλλά και κάθε άλλη που θα τολμήσει κάτι τέτοιο. Εξάλλου, τι νόημα έχει η καινούργια θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου, συσταγωγικά το συγκεκριμένο, ενώ όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες που διαθέτουν ποίμνιο έχουν την εμπειρία και την εχριστό βούληση να το οικονομούν παντιοτρόπως. Η Ορθόδοξη νηστεία είναι τόσο εδραιωμένη στη συνείδηση των Ορθοδόξων ποιμένων και του Ορθοδόξου λαού μας, ώστε δεν χρειάζεται καμία σύγκληση. Γι' αυτό παρακαλούμε ΙΟΤΑΕΝ και μία κεραία να μην πειραχθεί από όσα θεοπνεύστος έχουν θεσμοθετηθεί από τους θεοφόρους Αγίους Πατέρες. Εμείς, η χάρη του Θεού χειροτονηθέντες ποιμένες, χρειάζεται να αποκτήσουμε περισσότερη ορθόδοξη παιδεία και ασκητικό φρόνημα για να καταφέρουμε και με το παραδείγμά μας και με τον ασύλληπτο πλούτο της αγιοπνευματικής γραμματείας να διδάξουμε διακριτικά τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αλλιώς θα αποληφθούμε κομπλεξικά μοιράκια παρασαλευόμενα από όλους τους μεταπατερικούς απαξιωτικούς ανέμους των αμύθιτων θησαυρών της Αγίας Ορθοδοξίας μας, που ως μη μονοφυσιτική φροντίζει για όλο τον άνθρωπο και η νηστεία, όπως είναι θεσμοθετημένη, θεοπανσόφως, βοηθεί αμεσότατα στην εχριστό τελείωση όλων μας, κλήρου και λαού, μοναχών και κοσμικών. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για να δημοσιευτούν. Επιτρέψτε μου μόνο να πω στο τέλος ότι παρακαλούμε τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες μας, που είναι οι πατέρες μας, κλείνοντας την εισήγησή μου, να προσέξουν τι θα διαβάσουν, τι θα καταλάβουν από τα ήδη συγκροτηθέντα κείμενα. Ακούστηκε ότι ο Μακαριότατος, όταν πληροφορήθηκε την παρουσία των παρατηρητών, δυσανασχέτησε, γιατί κατάλαβε το φιάσκο που de facto και απριόρι ετοιμάζεται. Όλοι οι αιρετικοί μαζί με τους παπικούς και μαζί με τους Ορθοδόξους σε μια ανακατεμένη ρώσικη κακή σαλάτα. Δεν μπορεί να οριοθετηθεί η συμπεριφορά μας εναντί αυτών και η δική τους εναντί ημών. Το βέβαιο είναι ότι το μείζον θα είναι οι αναγκαλισμοί, τα χαμόγελα και οι αγαπολογικές προδοσίες της Ορθοδόξου πίστεως σε αυτό το συνέδριο. Εμείς πώς θα φιλήσουμε το χέρι των σεβασμιωτάτων μας και πώς θα μπορούμε από εκεί και πέρα αντός να τους μνημονεύουμε στη Θεία Ευχαριστία και γενικότερα θα μας είναι αδύνατον. Εμείς θα μείνουμε στις ενορίες μας, θα μείνουμε στο λαό μας, αλλά δεν θα φιλήσουμε το χέρι των προβατών. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σαράντη, διότι εκτός από την ανάπτυξη του ειδικού θέματος του, τα ηθικά και κοινωνικά θέματα του καταλόγου και ο θεσμός της νηστείας, μας ανέπτυξε και γενικότερους προβληματισμούς του γενικώς με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ας με επιτραπεί μόνο να πω ότι για να μην δημιουργηθεί καμία ανησυχία και για να είμαστε απολύτως σωστοί και ακριβείς στην ημερίδα μας εδώ, ότι το κείμενο για τον θεσμό της νηστείας δεν εμπνέει κανέναν κίνδυνο. Το κείμενο αυτό οριστικοποιήθηκε στην τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη,
όπου ήμουν και εγώ μέλος της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας, υπήρχαν προθέσεις αλλαγών στον θεσμό της νηστείας, αλλά με παρεμβάσεις πολλών αντιπροσωπιών Ορθοδόξων, και θα το πω πάλι, και ιδιαίτερα και της Ρωσικής Εκκλησίας, απετράπει οποιαδήποτε αλλαγή και μεταβολή στον θεσμό της νηστείας. Ενθυμούμε μάλιστα ότι σηκώθηκε επί Σοβιετικής Ενώσεως ακόμη το 1986 εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας και είπε: η δική μας η Πατριαρχική ήθελαν αλλαγές. Και είπε ότι αν τολμήσουμε να κινήσουμε το παραμικρό από το θεσμό της νηστείας και επιστρέψουμε στο ποίμνιό μας, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και όταν τελείωσε η συζήτηση και οριστικοποιήθηκε το κείμενο περί της νηστείας, είπαν οι υπεύθυνοι: μα τώρα το κείμενο το κάναμε αυστηρότερο και από αυτά που ισχύουν στην παράδοσή μας. Δεν εμπνέει λοιπόν το κείμενο περί της νηστείας καμία ανησυχία, διότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, επαναλαμβάνονται αυτά που λέει η παράδοσή μας περί του θεσμού της νηστείας. Ευχαριστούμε, Πάτερ Σαραντή.